Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Πάντα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να απευθύνομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εξάλλου είναι η κορυφαία στιγμή για τον θεσμό του συμπαραστάτη η έκθεσή του στο Δημοτικό Συμβούλιο που τον έχει εκλέξει. Είναι, αν μη τι άλλο, μια λογοδοσία σε αυτό και μια λογοδοσία και στην κοινωνία στην οποία εκπροσωπείτε όλοι μαζί και εκπροσωπούμε και όλοι μαζί. Δυστυχώς, αυτή η χαρά μειώνεται φέτος μετά τα τελευταία γεγονότα και τους νεκρούς στη Μάνδρα. Επιτρέψτε μου από τη θέση του Προέδρου του Πανελλήνιου Δικτύου Τοπικών, Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών να εκφράσω ότι η βαθιά μας οδύνη για ό,τι έχει συμβεί, κυρίως για τους νεκρούς, αλλά και τη βαθιά μας λύψη για όλες τις ζημιές που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα από μια απλή νεροποντή, γιατί δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Μια θλίψη που πολλές φορές γίνεται οργή και γίνεται οργή όταν μέρα με τη μέρα φαίνεται πως γραφειοκρατικές και μόνο δυσκολίες εμπόδισαν έργα που θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει και να είχαν αποφευθεί τόσο οι νεκροί και τόσο και οι ζημιές. Ο θεσμός του συμπαραστάτη χτίστηκε ακριβώς σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, για να μπορεί να επισημαίνει και να λύνει τέτοιου είδους γραφειοκρατικά προβλήματα. Δυστυχώς, περιορισμένος στα κομμάτια της δημοτικής ή τόσο και της περιφέρειας, δεν θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στο συγκεκριμένο σημείο. Όμως, η γραφειοκρατία και η ελληνική μάλιστα γραφειοκρατία είναι μια πληγή για αυτόν τον τόπο που θα έπρεπε πραγματικά να συνενώνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να λυθεί και να λυθούν προβλήματα που οδηγούν στο να χάνονται ζωές, να χάνονται περιουσίες και εν τέλει να χάνονται ευρύτερα ανθρώπινες ζωές. Και είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ευχαριστώ για την υπομονή σας γι' αυτό και προχωράω κατευθείαν στην έκθεση του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Σαλονικού. Βέβαια, όπως θα διαπιστώσετε από την έκθεση, δεν περιορίζεται μόνο στο Δήμο Σαλονικού, γιατί είχα την τιμή να εκλεγώ δύο φορές στο Πανελλήνιο Δίκτυο Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών και είχα και την ευθύνη να προχωρήσει και να γίνει και γνωστός ο θεσμός, αλλά και να διαχειριστούμε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται ώστε να παραμείνει ο θεσμός. Για εμάς, το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν η τρίτη πανελληνία συνδιάσκεψη που έγινε στο Δήμο Σαρονικού υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καταφέραμε μέσα σε αυτή να έρθουν πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι, δείχνοντας αν μη τι άλλο ότι ο Δήμος Σαρονικού μπορεί να αποτελέσει ένα διαρκή τόπο όπου θα μπορέσει να γίνει και συνέδρια από την άνοιξη και μέχρι το χειμώνα, χωρίς να έχει περιορισμούς. Κάτι που έκανε και τις επιχειρήσεις της περιοχής να βοηθήσουν και να πραγματοποιηθεί αυτή η συνδιάσκεψη. Μια συνδιάσκεψη που ήρθε ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας που είχαμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και επιτρέψτε μου να πω και εδώ και από αυτό το βήμα τις θερμότερες ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, που στήριξε την όλη προσπάθεια, αλλά και όσους ήρθαν σε αυτή την τρίτη πανελλήνια συνδιάσκεψη, από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χατζηδάκη, την Περιφερειάρχη, κυρία Δούρου. Επιτρέψτε μου, θα διαβάσω, γιατί είναι τόσο πολύ που πραγματικά... Λοιπόν, τον Δήμαρχο Αμαρουσίου και πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Πατούλη, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Θελερίτη, που εκπροσωπούσε τον πρόεδρο της Βουλής, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεωνά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπούρα, από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ήταν ο κύριος Κουτσούκος, από το Ποτάμι ο κύριος Αμυράς, από τους Ανέλο βουλευτής Κώστας Κατσίκης, καθώς και ο πρώην υπουργός ο κύριος Ραγκούσης. Μας τίμησαν επίσης με την παρουσία τους και οι δήμαρχοι του Περάματος, ο κύριος Λαγκουδάκης, και ο Δήμαρχος Σάμου και Αντιπρόεδρος του Κογκρέσου Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Μιχάλης Αγγελόπουλος. Καταλαβαίνω ότι κουράζομαι ονόματα και δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο, αλλά επιτρέψτε μου, έπρεπε να το κάνω και πρέπει να το κάνω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στηρίζοντας ένα θεσμό που είχε μόλις 6 χρόνια τώρα παρουσίας, βάζοντας το κύρος τους και θέτοντας πάνω απ' όλα τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα σε διαφορετικές βάσεις. Δυστυχώς, αντιμετωπίσαμε τους επόμενους μήνες τη μονοπλευρή αντιμετώπιση από τον γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος μας παρουσίασε μια πρόταση για το θεσμό, η οποία ήταν άκρως αντίθετη από όσα ακούστηκαν σε αυτή τη συνδιάσκεψη, από όσα συμφωνήθηκαν σε αυτή τη συνδιάσκεψη και σε όσα η συνδιάσκεψη αυτή προώθησε. Έτσι, είδαμε αυτό το περίφημο πόρισμα της Επιτροπής Πουλάκη να αναφέρει την κατάργηση του θεσμού, την αντικατάσταση του θεσμού με κάποιον υπάλληλο ίσως του συνήγορου του πολίτη. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι θα αλλάξει και ο νόμος για το συνήγορο του πολίτη. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι θα εκλέγεται μεν, αλλά θα δίνει λόγο στο συνήγορο του πολίτη. Και όταν λες, ωραία, γιατί δεν το καταργείτε, ρε παιδιά, μια καλή. Γιατί πολύ απλά αυτός ο θεσμός είχε πετύχει. Πολλοί θέλησαν να μην πετύχει ο θεσμός και έτσι φτάσαμε να πολεμιέται σχεδόν από την πρώτη μέρα. Σε αντίθεση όμως με ό,τι ήθελαν εκείνοι, όταν η πρώτη χρονιά, η πρώτη θητεία τελείωσε με 15 συμπαραστάτες, σήμερα είμαστε 40, σήμερα καλύπτουμε γεωγραφικά από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, σήμερα καλύπτουμε περίπου το 85% του πληθυσμού που μπορεί να απευθυνθεί στον συνήγορο του πολίτη, στον συμπαραστάτη του Δημότη ή της Περιφέρειας, και ένας θεσμός που έδειξε ότι κατοχυρώθηκε στη συνείδηση της κοινωνίας. Ο συμπαραστάτης δεν ελέγχει τους πολιτικούς, δεν ελέγχει τους αιρετούς, δεν ελέγχει τις αποφάσεις των αιρετών. Είναι εδώ για να διευκολύνει το Δημότη και πάνω απ' όλα οι υπηρεσίες να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των αιρετών με ισονομία. Εκτός λοιπόν από την δράση μου ως πρόεδρος του δικτύου, ας έρθουμε στην κάθε αυτή δουλειά του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης στο Δήμο Σαρωνικού. Όπως θα δείτε στην έκθεση, οι περιπτώσεις που ανέλαβε ο συμπαραστάτης ανέρχονται στις 67. Από αυτές, δώστε μου σε λεπτό. Λοιπόν, από αυτές οι 61 εξετάστηκαν ως παραδεκτές, οι 49 διευθετήθηκαν θετικά από τις υπηρεσίες προς τους δημότες και οι 12 αιτιολογημένα αρνητικά. Τι αφορούσαν όμως οι περισσότερες από αυτές τις αναφορές, είναι σταχυολογημένες και περιληπτικά αναφέρονται. Κυρίως έχουμε, είναι ενδεικτικά, έτσι, στις εκθέσεις μας δεν αναφέρουμε ποτέ μία-μία περίπτωση. Ενδεικτικά λοιπόν οι αναφορές ήταν στο οδικό δίκτυο, κυρίως σε λακκούβες και προβλήματα αυτού του τύπου. Αναφορές δημοτών σε βλάβες του δικτύου ίδρευσης αρκετές. Αναφορές στη δυσκολία αποπληρωμής οφειλών στο Δήμο με το γνωστό μηχάνημα POS, το οποίο κελήθηκε στην πορεία. Αναφορές για ανεξέλεκτη ρήψη κλαδιών και γενικά συντήρηση κήπων. Αναφορές και επίσης επιβολή αναδρομικών τελών από τη ΔΕΗ. Εδώ ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί έρχεται, ενώ έχει γίνει διακοπή ρεύματος, δεν ενημέρωνε η ΔΕΗ ότι έπρεπε να γίνει υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο για αυτό και συνεχιζόταν η χρέωση στο Δημότη και συνεχίζεται. Και αυτό, παρόλο που το Τμήμα Εσόδων είχε βγάλει ανακοινώσεις, είχε μπει και στο νερό η συγκεκριμένη ανακοίνωση, δυστυχώς δεν έγινε γνωστό, με αποτέλεσμα αρκετοί δημότες και σήμερα να έχουν αυτό το πρόβλημα. Αναφορές επίσης είχαμε και στο θέμα των κημητηρίων, τόσο στα καλύβια όσο και στην ανάβηση. Σε ό,τι αφορά τα καλύβια, υπήρξε το θέμα
με το πώς διαχειρίζονταν τόσο οι εκταφές όσο και οι ταφές, το πώς βγαίνουν οι ανάλογες άδειες και πάνω απ' όλα το πώς γίνεται η ανακομιδή των λειψάνων και πού γίνεται. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και στην ανάβηση. Ο συμπαραστάτης προκάλεσε σύσκεψη υπό το Δήμαρχο και φτιάχτηκε μια επιτροπή ώστε να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Οι προτάσεις του συμπαραστάτη είναι συγκεκριμένες σε ό,τι αφορά το κημητήριο, τα δύο κημητήρια να φτιαχτεί η κίσκος όπου θα γίνεται η πλήση των οστών σε αξιοπρεπείς συνθήκες και βέβαια η καλύτερη γραφειοκρατική εξυπηρέτηση η οποία πραγματικά θα πρέπει να είναι και σύνομη και γρήγορη. Τώρα, ολοκληρώνω θέτοντας τις προτάσεις του συμπαραστάτη. Ήδη ανέφερα για τα κημητήρια, που πάνω απ' όλα, και αν θέλετε εγώ το ξαναβάζω, θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό τμήμα των κημητηρίων, όπου θα αναλαμβάνει και όλη την ευθύνη για τη λειτουργία των κημητηρίων, τόσο των Καλυβίων, όσο και της Αναβήσου. Η δεύτερη πρόταση αφορά τις πλατείες των Καλυβίων και της Αναβήσου. Με παράπονα πάρα πολλά για τη μόνιμη στάθμευση, θα πρέπει ίσως να υιοθετηθεί ένα σύστημα περιορισμένης στάθμευσης, ώστε να μπορούν να ανοίξουν κάποια στιγμή οι πλατείες και να ανοίξουν και στους πεζούς, γιατί είναι μόνιμα τα αυτοκίνητα και στις δύο πλατείες. Τρίτη πρόταση, έλεγχος και επικαιροποίηση του Μητρώου ανδρευωμένων κτημάτων. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις καταγγελίες μέσα στο 16 για τέτοιες συνδέσεις άδρευσης που μετατράπηκαν σε συνδέσεις οικιακές. Δόθηκε μεν ο έλεγχος, δεν διαπιστώθηκε κάτι, αλλά στο σύνολό τους θα πρέπει να ελεγχθούν. Η διευκόλυνση πρόσβασης αμαίας στα δημοτικά καταστήματα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα τουλάχιστον τόσο στη Φώκια αλλά και στην ανάβηση που έχει κλείσει. Θα πρέπει να προσεχθεί. Παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο ασύρματο ίντερνετ σε όλα τα δημοτικά καταστήματα είναι μια διευκόλυνση που μπορεί να δοθεί στους δημότες για πάρα πολλούς λόγους, ακόμα και για να καταθέτουν χαρτιά ηλεκτρονικά κάποιες απαιτήσεις που έχουμε από εκείνους θα μπορούσε να γίνει. Έκτο, προώθηση του ηλεκτρονικού δημοτικού συμβουλίου και αυτό είναι θέμα που αφορά τους δημοτικούς συμβούλους όλους, από το να μπορούν εύκολα οι δημότες να επικοινωνούν μαζί τους, τόσο σε αιτήματα, αλλά όσο και σε απαντήσεις. Παρατηρώντας κάποιος το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αυτό αναφέρεται στο site του Δήμου, θα δει ότι ολοκληρωμένα στοιχεία για όλους δεν υπάρχουν. Ούτε όλοι έχουν το email τους, ούτε όλοι έχουν το τηλέφωνό τους. Θα μπορούσε λοιπόν η επικοινωνία με τους Δημοτικούς Συμβούλους να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο και δεν νομίζω ότι είναι κανένα φοβερό έξοδο όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να έχουν από ένα τάμπλετ που θα πληρώσει ο Δήμος, αλλά να απασχολούνται και να επικοινωνούν όλοι με τους δημότες. 7. Ενιαίος τηλεφωνικός αριθμός για όλο το Δήμο. Ένας πενταψήφιος αριθμός που θα μπορεί να σε παραπέμπει σε οποιαδήποτε δημοτική κοινότητα και σε οποιαδήποτε υπηρεσία θα ήταν ιδιαίτερα διευκολυντικός για όλους. 8. Δημιουργία τμήματος κοινωνικής υπηρεσίας, κάτι που πραγματικά λείπει από το Δήμο. Τώρα με τη δημιουργία του κέντρου κοινότητας, αλλά είναι η εξέλιξη μέσα στο 17, πολλά τέτοια προβλήματα θα λυθούν. Όμως παραμένει το πρόβλημα της μη ύπαρξης τμήματος κοινωνικής υπηρεσίας στο Δήμο. 9. Επιτρέψτε μου κάτι ιδιαίτερα προσωπικό και όλων των μαθητών που περάσαμε από το Δημοτικό των Καλυβίων, έχοντας μια της δικής μου ηλικίας και λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, είχαμε μια ιδιαίτερη αδυναμία σε μια διασκάλα που έφυγε μέσα στη χρονιά του 16 και δεν ήταν άλλη από την κυρία Μυρσίνη Ράπτη. Για μας ήταν πάντα κυρία, έστω και αν ως εκλοιπών θα πρέπει να αναφέρεται ως Μυρσίνη Ράπτη. Η ένατη πρόταση λοιπόν του συμπαραστάτη είναι να μετονομαστεί ο δρόμος που περνάει μπροστά από το Δημοτικό σε οδό Μυρσίνης Ράπτη. Αυτές ήταν σε πολύ περιορισμένο λόγο και πολύ περιληπτικά η παρουσίαση της έκθεσης του συμπαραστάτη. Ξέρω ότι έχει δοθεί σε όλους και έχει αναρτηθεί από το Μάρτι και έχει δημοσιοποιηθεί. Οπότε θεωρώ πως οι όποιες ερωτήσεις και παρατηρήσεις έχουν επεξεργαστεί και είμαι στη διάθεσή σας να τις ακούσω. Τελειώνοντας, υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που είναι ανάγκη να τα δώσω. Καταρχήν, στο Δημοτικό Συμβούλιο που στήριξε
την τρίτη πανελλήνια συνδιάσκεψη. Στο Δήμαρχο Σαρωνικού, που επίσης στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα μας, τις επιχειρήσεις που έδωσαν ανιδιοτελώς μεγάλη βοήθεια, το Plaza Resort, το Edem Resort, το Χήμα που μας φιλοξένησε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τους αντιδημάρχους τότε, κύριο Μπουκουβάλα και την κυρία Γκούμα, που έτρεξαν πάρα πολύ την όλη προσπάθεια. Και επιτρέψτε μου να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε ένα δημοτικό σύμβουλο που δεν όφιλε να κάνει πολλά, αλλά έκανε πάρα πολλά. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη τον Κατσούλη, ο οποίος ανιδιοτελώς στην πρώτη συνάντησή μας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μας έδωσε ένα δικό του έργο για να το προσφέρουμε σε εκείνον. Στήριξε την όλη προσπάθεια της τρίτης πανελλήνιας συνδιάσκεψης και ήταν δίπλα μας συνεχώς. Και πραγματικά θεωρώ ότι, αν μη τι άλλο, είναι και θα είναι πάντα ένας πολύ καλός φίλος. Δημήτρη Κατσούλη, σε ευχαριστούμε πολύ και εκ μέρους του Δικτύου Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εγώ θα μιλήσω και ως συντονιστής του Δικτύου. Οι συμπαραστάτες συγκροτήθηκαν σε δίκτυο στην πρώτη περίοδο, όπου ήταν συντονιστής ο κ. Σωτηρόπουλος. Δημιουργήθηκε λοιπόν το δίκτυο ώστε να μπορέσουμε να γνωστοποιήσουμε περισσότερο τα του θεσμού, αλλά και να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα για το θεσμικό του ρόλο και την καθημερινότητα του πολίτη. Προχωρήσαμε στην πρώτη πανελλήνια συνδιάσκεψη, όπου και εκλέχθηκε η πρώτη συντονιστική επιτροπή του δικτύου, στην οποία έχουν τιμή να είμαι συντονιστής. Από εμένα, τον κύριο Σωτηρόπουλο, τον κύριο Γαβρίλη τον Αραμπατζή, την Κατερίνα Τζιοπάνου από την Κοζάνη και τον Φίλιππο Τριωμάτη, που είναι συμπαραστάτης στο Νότιο Αιγαίο, στην περιφέρεια Νότιου Αιγαίου. Από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε μια πορεία στο να φτιάξουμε και το καταστατικό του δικτύου, ώστε να μπορούμε και τα μέλη μας να νιώθουν ακόμα καλύτερα και πιο δυνατά, αλλά και οι επαφές μας που έχουμε σε επίπεδο υπουργών και κυβερνητικών να είναι τέτοιες ώστε να μπορέσουν να έχουν όσο γίνεται πιο γρήγορα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη στήριξη του θεσμού, γιατί η δική μας αγωνία ήταν, είναι και θα είναι και να προχωρήσει ο θεσμός και να στηριχθεί ακόμα περισσότερο. Έτσι, ξεκινήσαμε με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, φτάσαμε και στον Υπουργό πρόσφατα. Και αν θέλετε, το πρώτο μας ζητούμενο αυτή την ώρα είναι πραγματικά να προκηρυχθούν οι θέσεις εκεί που πρέπει να προκηρυχθούν, μια και το να μην προκηρύξει τη θέση και σαν δήμαρχος αλλά και σαν περιφερειάρχης αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα, είναι παράβαση καθήκοντος, μια και είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να το κάνουν και οι περισσότεροι μάλλον το έχουν ξεχάσει. Και πέρα από τη δυσκολία του να εκλέξει κανείς συμπαραστάτη, το να την προκηρύξει τη θέση είναι υποχρεωτικό. Από την άλλη, έχουμε προχωρήσει και σε προτάσεις για να διευκολύνουμε την εκλογή του συμπαραστάτη, όπως να συμφωνούμε ναι μεν στα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά τουλάχιστον να είναι με τους παρόντες, γιατί έχουμε δει και να βαγούν οι προσπάθειες εκλογής, κυρίως γιατί δεν υπήρχε απαρτία στα δημοτικά ή περιφερειακά συμβούλια. Αυτό όσον αφορά το δίκτυο των συμπαραστατών. Επίσης, μια αρκετά δύσκολη δουλειά έχω να σας πω, και εντάξει, γιατί ο κάθε συμπαραστάτης είναι μια ιδιαίτερη, κάθε συμπαραστάτης ιδιαίτερη περίπτωση. Μια και κάνουμε διαβούλευση με όλους, κάνουμε και διαβούλευση και μεταξύ μας. Οπότε πολλές φορές είναι ακόμα και πιο δύσκολο αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Σε αυτό που ήθελα εγώ να μείνω, αυτό που περνάει σαν θεσμός είναι πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε με τον Καλλικράτη, με το σχέδιο Καλλικράτης, ήταν η δυνατότητα διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο. Η διαβούλευση σημαίνει ότι λύνω τα προβλήματα χωρίς να υπάρχει δικαστική εμπλοκή. Είναι κάτι που θα σας αναλύσει και αργότερα ο κ. Σωτηρόπουλος πολύ περισσότερο. Σε αυτό που ήθελα εγώ να μείνω είναι, ακριβώς επειδή ο συμπαραστάτης σε τοπικό επίπεδο ελέγχει κακοδιοίκηση, και κακοδιοίκηση δεν είναι μόνο το τι πράττει η διοίκηση αλλά και τι δεν πράττει, αλλά ακόμα και ο τρόπος συμπεριφοράς που μπορεί να έχει ο υπάλληλος.
Στο κομμάτι του εσωτερικού ελέγχου, ο Καλλικράτης προβλέπει να υπάρχει ένα ειδικό γραφείο εσωτερικού ελέγχου σε κάθε Δήμο και κάθε περιφέρεια. Δεν έχει ενεργοποιηθεί σχεδόν πουθενά. Και όπου έχει ενεργοποιηθεί είναι μάλλον για το ΘΕΑΘΗΝΕ. Αυτό το κομμάτι όμως του εσωτερικού ελέγχου βαραίνει εκ των πραγμάτων και τον συμπαραστάτη. Και τον βαραίνει στο βαθμό που η κακοδίκηση δεν μπορεί να έρχεται μόνη της. Δεν προέρχεται από το πουθενά. Έχει κάποιον φορέα. Αυτός ο φορέας λοιπόν θα πρέπει να ελεγχθεί. Και ο συμπαραστάτης είναι υποχρεωμένος και να τον δείχνει και να κινεί αν μη τι άλλο όπου χρειάζεται τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να ελεγχθεί πραγματικά. Έχουμε παρατηρήσει και είναι λίγο χαϊνότερο ότι οι πιο κακομαθημένοι κακοί υπάλληλοι, γιατί κακοί υπάλληλοι υπάρχουν παντού και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα, και στο... οι πιο κακομαθημένοι λοιπόν κακοί υπάλληλοι είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα μικρό παράδειγμα που θα σας δώσω είναι ότι οι πολεοδομίες ανοίγουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αν κάποιοι είναι στο. Ποιο δημόσιο υπάλληλο είναι στο απειρόβλητο, το πιθανότερο θα μου δείξει κάποιο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι οι ευθύνες του συμπαραστάτη είναι ακόμα μεγαλύτερες. Και δεν το λέω για να τις αποφύγει, αλλά πέρα από το να λύνει προβλήματα, είναι και πραγματικά να υποδεικνύει και καταστάσεις που θα πρέπει να διορθωθούν. Και θα πρέπει να διορθωθούν προς το καλό του Δημότη και συνολικά του Δήμου. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του θεσμού, αυτό είναι θεσμοθετημένο, στο βαθμό που ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου. Αυτό είναι το άρθρο που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του συμπαραστάτη. Και δεν είναι δυνητικό. Δεν είναι ότι ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται αν θέλουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Είναι υποχρεωτικά οι υπηρεσίες να υποστηρίζουν το συμπαραστάτη. Κάθε μη συμμόρφωση με αυτό αποτελεί παράπτωμα. Και σε αυτό είναι υπόλογες. Άρα, πέρα από τη διαβούλευση, πέρα ότι ναι, θα δώσουμε λύση, ο συμπαραστάτης είναι και υποχρεωμένος να θυμίζει στις υπηρεσίες ότι πρέπει να συνεργάζονται, αν μη τι άλλο, μαζί του, γιατί αν δεν το κάνουν, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Λοιπόν, τέλος ο κακός. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την υπομονή σας να με ακούσετε. Θα υποσχεθώ ότι το δίκτυο θα συνεχίσει και θα συνεχίσει ως ότου καταφέρει το μέγιστο σε ό,τι αφορά τη θεσμική στήριξη της προσπάθειας διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο. Και να ευχαριστήσω πολύ και τον συμπαραστάτη των 3Β για τη φιλοξενία και όλους σας που με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ.